Ένας ασθενής με κορονοϊό νοσηλεύεται σήμερα σε θάλαμο αρνητικής πίεσης του νοσοκομείου Βόλου, ενώ τρεις ακόμη ασθενείς που εισήχθησαν στο Αχιλλοπούλιο με ορθοπαιδικά προβλήματα διαγνώστηκαν θετικοί στον κορονοϊό. Απολύτως καθησυχαστικός εμφανίζεται ο διευθυντής της μονάδας εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου, Γιάννης Κόκορης. Η ΜΕΘ είναι κενή, άρα πρακτικά μπορούμε να πούμε ότι τα πράγματα βρίσκονται σε πολύ καλό δρόμο. Να υπενθυμίσω ότι κλείσαμε 3 χρόνια από τότε που ξεκίνησε αυτή η κατάσταση με το πρώτο θετικό κρούσμα στην Ελλάδα και με βάση και τα δεδομένα τα επιδημιολογικά είναι μάλλον βέβαιο ότι η πανδημία θα υποχωρήσει τελείως. Σίγουρα υπάρχει επαγρύπνηση γιατί ο κίνδυνος των μεταλλάξεων μας κάνει πάντοτε να είμαστε επιφυλακτικοί για να πούμε τέλος της πανδημίας και απ' την άλλη τα μέτρα ατομικής προστασίας είναι πάντοτε χρήσιμα και στους υγειονομικούς χώρους που θα συνεχίσουν να υπάρχουν, αλλά γενικά και σε περιόδους υψηλού συγχρονισμού για άτομα που έχουν υποκείμενα νοσήματα, πάλι δεν θα ήταν κακό να τα τηρούν. Την ίδια στιγμή, κατά 46% αυξήθηκε την τελευταία εβδομάδα το υλικό φορτίο του κορονοϊού στα αστικά λίμματα του Βόλου, σύμφωνα με τις μετρήσεις του Εθνικού Δικτύου Επιδημιολογίας Λιμάτων του ΕΟΔΗ. Πρόκειται για το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό μετά την Πάτρα. Είναι ο συγχρονισμός και επιπολασμός που οδηγεί σε αύξηση της διασποράς, αλλά πρόκειται για έναν ιό πια που βρίσκει μπροστά του το τείχος ανοσίας, που οφείλεται είτε στον πολλαπλό εμβολιασμό είτε στις πολλαπλές νοσήσεις και έτσι δεν δημιουργεί σοβαρά υγειονομικά προβλήματα με την έννοια ανάγκη για νοσηλεία σε νοσοκομεία και πολύ περισσότερο σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Υπάρχει ακόμα ένας αριθμός διασωληνωμένων στην Ελλάδα, αλλά θέλω να πιστεύω ότι θα κάνει ένα πλατό όλο αυτό και σιγά σιγά με την πάροδο του χρόνου, με την έννοια της άνοιξης που θα έρθει, του καλού καιρού, θα βοηθήσει στο καλοκαίρι πια ίσως να μην συζητάμε για την πανδημία. Πρέπει να επικεντρώσουμε σε όσα μας δίδαξε η πανδημία, επισημαίνει ο Διευθυντής της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Βόλου. Ίσως ήρθε πια ο χρόνος να κάνουμε έτσι μια ανακεφαλαίωση του τι μας έμαθε η πανδημία, τι θετικά και αρνητικά αποκομίσαμε και θα μπορούσε έτσι να γίνει και μια γενικότερη συζήτηση τι ζητάμε από ένα σύστημα υγείας σε τέτοιες περιπτώσεις, πώς πρέπει να ενισχυθεί και αν στο μέλλον εμφανιστεί ξανά, που μάλλον είναι βέβαιο ότι θα εμφανιστούν και άλλες τέτοιες μορφές υγειονομικών κρίσεων, να είμαστε προετοιμασμένοι καλύτερα για να μπορέσουμε να τις αντιμετωπίσουμε πιο αποτελεσματικά.